Καταρχήν συμφωνούμε με την εισήγηση. Η ΟΜΕ, Ομοσπονδία Μεταλλούργων Ελλάδος, κήρυξε 24 ώρες απεργίας στις 9 του Νοέμβρη ομόφωνα, κόντρα στους αντιλαϊκούς και αντιεργατικούς νόμους, κόντρα στην τρομοκρατία που επιχειρείται σε κάθε εργασιακό ή κοινωνικό χώρο, ενάντια στις μαζικές απολύσεις εργαζομένων, συνδικαλιστών και σε όποιον σηκώνει το ανάστημά του απέναντι στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Διεκδικούμε μεταξύ άλλων πλήρη δικαίωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που επί 3 χρόνια σχεδόν δίνουν παλικαρίσω αγώνα για να μείνει η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή προς όφελος της χώρας και του λαού. Άμεση πρόσληψη των 92 πρόσφατα απολυμένων της Έντιλμακ, εργολαβική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός, που εν μια νυχτή απέλυσε 92 εργαζομένους επειδή τους ενοχλούσε, επειδή είχαν σωματείο και αγωνιζόντουσαν. Απαιτούμε την επαναπρόσληψή τους από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που είναι η ίδια που ευθύνεται και καθοδηγεί αυτές τις απολύσεις. Να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης για τον πολυπαθή κλάδο μας των υπογειτών μεταλλορύχων, προκειμένου να προλαβαίνουν να παίρνουν σύνταξη πριν πεθάνουν από τις ανθυγιεινές και αντίξωες συνθήκες, χώρια τα ατυχήματα που κινδυνεύουν. Να στελεχωθούν άμεσα τα τμήματα επιθεωρήσεων μεταλλείων με το απαραίτητο και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Δημιουργία παραρτήματος επιθεωρήσεων μεταλλείων σε κάθε νομό που πραγματοποιείται με τελευτική δραστηριότητα. Η απραξία όμως των ελέγχων και της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων έχει ως αποτέλεσμα ήδη σήμερα να θρηνούμε άλλο ένα συναδελφό μας νεκρό 40 ετών μηχανικό μεταλλείων στα μεταλλεία Φωκίδα συμφερόντων ήμερης. Να σας πω εδώ μια παρένθεση ότι με την ήμερης, επειδή κάναμε μια τριμερή επινεφελούδη, αρνήθηκε να πάρει μέτρα ασφάλειας, γιατί λέει αυτό θα κόστιζε, αλλά αγαπάει τους εργαζόμενους τόσο πολύ που τους αφήνει να πεθαίνουν και να σκοτώνονται. Και στη συνάντηση εκείνη ο Νεφελούδης τον κάλυψε και δεν τον άφησε να απαντήσει σε ερωτήσεις μας. Αυτό για να ξέρουμε οι κυβερνήσεις τι ρόλο παίζουν όταν ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους καπιταλιστές. Η ΟΜΕ και τα σωματεία της Άμφισσας εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 8-9, επανειλημμένως κατήγγειλαν απαράδεκτες μεθόδους και παρεμβάσεις της εταιρείας Σήμερης για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά σπανίως έγιναν έλεγχοι και ανέλεγχοι και αν έγιναν αποδείχτηκαν μπούρδες. Να φανταστείτε ότι στα μεταλλεία, στα υπόγεια, αφήνουν κάποια σημεία που δεν τα κόβουν που λέγονται κολόνες στη χώρα των μεταλλείων. Αυτοί για να βγάλουν γρήγορα παραγωγή και υλικό κόβουν αυτές τις κολόνες με αποτέλεσμα και να καταραίουν και να γίνονται πολλά παραλίγων ατυχήματα. Τα τελευταία χρόνια γλιτώσαμε τουλάχιστον 3 μεγάλης έκτασης ατυχήματα αφού κατέρευσαν και εκεί κάποιες στοές. Δυστυχώς όμως σήμερα το κακό δεν απεφέχθη. Ευτυχώς τουλάχιστον άλλοι δύο συνάδελφοι είναι καλά στην υγεία τους μέχρι στιγμής από ό,τι μαθαίνουμε. Επίσης καταγγέλουμε την απαράδεικτη δίωξη των συνδικαλιστών όπως της Αφροδίτη Ρέτζου και του συναδέλφου μας Βάλσα Μουσυρίγκου και απαιτούμε την άμεση άρση της απαράδεικτης αυτής κατηγορίας που στόχο έχουν και μόνο να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και το κίνημα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΕ θα βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια σε κάθε συνδικαλιστή που ποινικοποιείται και κατηγορείται με κάθε μορφής επίθεση που γίνεται και από το δικαστικό σώμα που, είναι ταυτόσιμο μαζί με την αστική σάπια εξουσία. Οι αγώνες μας θα συνεχιστούν και δεν τρομοκρατούνται. Συνάδελφοι εργαζόμενοι, ψηλά το κεφάλι. Όλες και όλες απεργία. Θα νικήσουμε.